Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε με το Βελβετό. Θα έχουμε τον κύριο Μανώλη Στεργίου, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Βελβετού, να δούμε την τελευταία εξέλιξη. Τελικά απαγόρευση κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα Σερβίων. Έκλεισε η γέφυρα, κύριε δήμαρχε, και είδαμε τις προηγούμενες μέρες τις αντιδράσεις σας και όλα τα άλλα, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι μέλη γενέστε πλέον σήμερα, από σήμερα, κύριε δήμαρχε? Λοιπόν, η μέρα σήμερα ξεκίνησε, όπως καταλαβαίνετε, ανατρεπτικά και για την ασφάλεια των πολιτών και για την υγεία και για την τοπική οικονομία και για την καθημερινότητα. Για να μην σας κουράζω, να σας πω 6-7 άψονες που έχουμε εμείς εντοπίσει ότι πλέον θα έχουν πρόβλημα. Το πρώτο μας μέλημα βέβαια είναι να αποκατασταθεί η γέφυρα όσο γίνεται νωρίτερα. Αλλά από εκεί και μετά ξεκινάμε για την ασφάλεια των εναλλακτικών διαδρομών. Κάτι που το θέσαμε και στις συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη. Ότι πρέπει να έχουμε ασφαλείς εναλλακτικές διαδρομές για να κινείται ο κόσμος προς την έδρα του νομού και βέβαια και για οποιαδήποτε δουλειά έχει ο καθένας να κάνει. Το θέμα της υγείας. Έχουμε υποστελεχωμένο το κέντρο υγείας στα χέρια και με μία μέρα την εβδομάδα ή δύο μέρες την εβδομάδα το πολύ γιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο. Τώρα που απομακρύνεται τελείως η πόλη της Κοζάνης λόγω του αποκλεισμού και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε έκτακτα περιστατικά εύκολα. Χρειάζεται να λίγο ένταση στα ακουστικό μου, να ακούω λίγο τον κύριο Στεργίου καλύτερα. Ναι. Σας ακούω, κύριε Δήμαρχε. Χρειαζόμαστε γιατρούς 5 μέρες την εβδομάδα. Ήδη έκανα μια επικοινωνία και με το κέντρο υγείας, αλλά και με την Τρίτη ΥΠΕ. Ένα άλλο κομμάτι που μας απασχολεί είναι η καθημερινή πολιτική προστασία, δηλαδή αν συμβεί κάτι και χρειαστεί η πυροσβεστική, μπορεί να εξυπηρετηθεί από το πυροσβεστικό κομμάτι. Αλλά αν χρειαστεί κάτι περισσότερο, δεν ξέρουμε με τι ταχύτητα μπορεί να φτάσουν εδώ κάποια οχήματα. Όπως επίσης στην πολιτική προστασία είναι και το κομμάτι της υγείας για ένα έκτακτο συμβάν για κάποιον ο οποίος πρέπει να. Μάλιστα, επειδή μιλήσαμε κάποια στιγμή το πρωί, μου είπατε ότι σήμερα ταξί, λεωφορεία, τώρα δεν ξέρω, μετακινήθηκαν από τον δρόμο εκεί του Φράγματος. Πώς είναι η κατάσταση? Να σας πω. Για τις μεταφορές, ένας άλλος άξονας που μας απασχολεί είναι οι μεταφορές με το κτέλ που πρέπει να γίνονται συστηματικά και όπως καταλαβαίνετε και αυτοί επιβαρύνονται και αυτοί δυσκολεύονται με μάκρυνη διαδρομή. Είναι και η μεταφορά των μαθητών. Εμείς τώρα στις εναλλακτικές διαδρομές χθες προτείναμε να είναι και ο δρόμος από το Βελβεντό μέσω του Φράγματος. Σήμερα όμως είχαμε ήδη μια ειδοποίηση, μια όκληση από την πλευρά της ΔΕΗ ότι δεν μπορεί και αυτός ο δρόμος να χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα. Και δεν ξέρουμε, περιμένουμε κάποιες οριστικές αποφάσεις από την πλευρά τους. Άλλο θέμα επίσης, μεγάλο, ο εφοδιασμός, ο καθημερινός εφοδιασμός. Θέλετε με τα δικαιοφόρα, θέλετε με τα αυτοκίνητα που φέρνουν υλικά για τα καταστήματα, για τον κόσμο εδώ. Και το αντίστροφο. Στον εφοδιασμό όμως υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά τους αγρότες. Οι συνεταιρισμοί είναι μια περίοδος τώρα που εφοδιάζονται με φάρμακα, με λιπάσματα, με κοινές συσκευασίες για την καλοκαιρινή συγκομιδή. Σε λίγο καιρό θα αρχίσει και η συγκομιδή. Από πού θα φεύγουν όλα αυτά τα φορτία? Μιλάμε για τεράστια υστέρηση στον κύκλο αυτής της παραγωγικής διαδικασίας. Κύριε Δήμαρχε, τώρα με τις εναλλακτικές λίγο διαδρομές, γιατί κάποιος από την Κοζάνη που θέλει να έρθει εκεί, ο εφοδιασμός και αυτά, πώς θα γίνεται? Θα έρχονται από το δρόμο, υπάρχουν τεράστιες ζημιές στο δρόμο εκεί στο Φράγμα. Τι θα γίνει, τι ενέργειες έχετε κάνει τώρα και εσείς ως δήμαρχος και τι σας λέει η περιφέρεια? Κοιτάξτε, στον δρόμο αυτό έχουμε 3 ρέματα τα οποία γέμισαν με φερτά υλικά τον Ιούνιο του 20. Κάναμε το αίτημα προς την Περιφερειακή Αρχή γιατί στα ρέματα δεν έχουμε αρμοδιότητα να παρέμβουμε εμείς. Ναι. Ζητήσαμε λοιπόν να γίνει άμεσα έργο για να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά ώστε να μπορέσουν να γίνουν διανοίξεις τουλάχιστον για τους δρόμους να κυκλοφορούν, να περνούν οι εργαζόμενοι στο σταθμό του Πολυφύτου, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, αλλά και οι κάτοικοι του Πολυφύτου, οι λιγοστοί βέβαια κάτοικοι του Πολυφύτου. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια άμεση τακτοποίηση αυτού του ζητήματος και μέχρι σήμερα έχουμε τα ίδια ακριβώς προβλήματα αυτά που είχαμε και πριν από 3 χρόνια. Ήρθε μάλιστα εδώ το ΕΒΕ, κλιμάκιο του τεχνικού επιμελητηρίου, συγγνώμη, για να τεκμηριώσει όλο αυτό το θέμα και πρότεινε και λύσεις, τις οποίες έστειλε στην περιφέρεια πάνω στην αρμόδια υπηρεσία για να επιληφθούν. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Η επίσκεψη του κυρίου Μάνου και του κυρίου Ασλανίδη σήμερα εδώ στο Δήμο Βελβεντού, που έγινε και μέσω του Φράγματος, ήταν για να διαπιστώσουν και το θέμα του καθαρισμού των ρεμάτων και να το προχωρήσουν, καθώς επίσης και να βελτιώσουν 2-3 σημεία τα οποία
έχουν σοβαρά προβλήματα από μερικές σημειακές κατολιστήσεις και που είναι, σίγουρα είναι διορθώσιμα. Κάτι που, αν θέλετε τη γνώμη μου, από το 2020 που ξεκίνησε αυτό το θέμα, θα μπορούσε πραγματικά να είχε δρομολογηθεί και σήμερα να έχουν μια ασφαλή διαδρομή και μια προσπέλαση από εκεί. Ωστόσο, υπάρχει αγωνία στους κατοίκους. Τι λένε οι κάτοικοι του Βελβεντού, γιατί είναι μια τουριστική περιοχή. Τι λένε σήμερα, υπήρχε, φάνηκαν τα σημάδια μετά το κλείσιμο της γέφυρας στο Βελβεντό. Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια αγωνία λόγω της ανασφάλειας που νιώθουν όλοι. Γιατί και αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές δεν είναι αυτές που πραγματικά αποκυρώνουν το αίσθημα ασφάλειας στον καθένα. Χθες τη σύσκεψη στην Περιφερειακή Αρχή πάνω, αναφέρομαι με τεχνικές υπηρεσίες για κάποια κενά στον δρόμο του Ερημείου, για κάποια ζητήματα ανοιχτά που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σήμερα μας έλεγαν οι συνδημότες μας που ταξίδεψαν από αυτόν τον δρόμο ότι υπήρχε ένα κομβόι αυτοκινήτων, δηλαδή ένα μποτιλιάρισμα, αν θέλετε, έτσι μια πιο λαϊκή έκφραση, που περίμεναν τη σειρά τους για να μπορούν να περάσουν μέσα από οικισμούς, μέσα από δρόμους που ακόμα είναι ημιτελείς. Και αυτό ήταν ένα θέμα που έπρεπε από το 19, από το 20, τότε που ξεκίνησε το θέμα της γέφυρας, ίσως να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει λοιπόν ανασφάλεια. Όσον αφορά τον τουρισμό, καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα πλέον πάνε πίσω, γιατί κανένας δεν θα θέλει να ρισκάρει μια διαδρομή η οποία είναι και μεγαλύτερη σε χρόνο και είναι εκτροπή από αυτό που ήξερα μέχρι σήμερα. Και επιπλέον γίνεται μια ζημιά και στα καταστήματα εστίασης, όπως είπα, ψυχαγωγίας, τα τουριστικά αξιοθέατα, από τα επισκέψιμα ενοπλία και από οπουδήποτε αλλού μπορούσαμε να εννοήσουμε ότι υπάρχει επισκεψιμότητα και τουρισμός. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, η δική σας άποψη ήταν να κλείσει ή όχι? Ποια ήταν η άποψή σας στη χθεσινή σύσκεψη και όλες τις προηγούμενες μέρες? Γιατί ακούστηκε και αυτό ότι είχατε, ότι εσείς διαφωνούσατε οι δήμαρχοι εκεί της περιοχής. Ισχύει? Θέλατε να κλείσει ναι ή όχι εφόσον υπήρχε το πρόβλημα? Ποια είναι η άποψή σας? Να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο. Εντάξει, θα σας πούμε. Η άποψή μας κινήθηκε με βάση την άποψη που παίρναμε από την αρμόδια αρχή της περιφέρειας. Στις 9 Ιανουαρίου λοιπόν του 2023 πήγαμε εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί ο Περιφερειάρχης, ο κύριος ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας, ο Κώστας... Ο Κώστας Αναγνώστου. Και δύο επιστήμονες που καθήλυνα ασχολήθηκαν με το θέμα, μας διαβεβαίωσαν ότι με μία μικρή προσαρμογή της τάξης των 152.000 ευρώ όλα θα είναι εντάξει και θα φύγουν και τα φανάρια πριν το Πάσχα. Μια δηλαδή παρέμβαση. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, ποιο ήταν το μήνυμα που έπρεπε να στείλουμε και εμείς στον κόσμο από την πληροφορία που είχαμε? Ότι η γέφυρα επισκευάζεται σε αυτή την πικρή σημειακή βλάβη και δεν ήταν, δηλαδή, δεν ερωτηθήμασταν εμείς αν έχουμε άποψη ή δεν έχουμε. Απαντούσαμε, μάλλον προωθούσαμε την απάντηση που είχαμε από τις επίσημες αρχές. Ότι το σημείο είναι επισκευάσιμο και ότι σε δύο μήνες θα έχουν φύγει και τα φανάρια. Δεν ετέθη ποτέ θέμα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Εκείνο που θυμάμαι σαν μια κέρια στιγμή στην αρχή του φαινομένου και όταν τέλος πάντων έγινε ένα περιφερειακό συμβούλιο και ακολούθησαν και άλλα, όπου είχαν θεί δύο καθηγητές, ο κύριος Καραντίνης και ο κύριος Μητούλης, που εξέθεταν δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Και εκεί πάλι το περιφερειακό όργανο αποφάσισε ότι η γέφυρα δεν κλείνει, συνεχίζει να λειτουργεί και συντάσσεται μια μεγάλη μελέτη και πολύ καλά βέβαια κάνει, η οποία θα αφορά την συντήρησή της, μια και έχει συντηρηθεί πάρα πολλά χρόνια. Ωραία, τώρα εσείς τι θα ζητήσετε από εδώ και πέρα? Κάποια στιγμή χθες που φιλοξένησα τον Γιάννη Μητυλάνκα εδώ, τον πρόεδρο του Μελητηρίου, είπε ότι θα έχετε μια συνάντηση τη Δευτέρα να δείτε τις οικονομικές επιπτώσεις τώρα της περιοχής. Δεν ξέρω. Τι θα ζητήσετε, κάτι εξτρά τώρα, τι? Το σας άκουσα να το λέτε κάποια στιγμή, όπως τα χρήματα που έπεσαν για τον COVID, κάτι τέτοιο προσπαθείτε κι εσείς να ζητήσετε για την περιοχή? Φυσικά, ήδη όπως είπα, είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Μάνου, του αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος μας έδειξε και το έγγραφο που στέλνει προς το Υπουργείο για να ζητήσει ειδική κρατική αρρωγή. Αυτό δεν σημαίνει αποζημιώσεις στους πολίτες, αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις, αποζημιώσεις σε κάθε επιπτώμενο από όλη αυτή την οικονομική διαδικασία. Θα δούμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει αυτό το μέτρο για να μπορεί να υλοποιηθεί. Για μας όμως είναι πολύ σημαντικό και θα το θέσω και τη Δευτέρα ότι αυτό που εξαγγέλθηκε λόγω της απολιγνητοποίησης κάποτε, ότι θα μπει ειδικό φορολογικό καθεστώς στην Δυτική Μακεδονία αλλά και στη Μεγαλόπολη, επειδή μιλούσαμε για την απολιγνητοποίηση, που θα σημαίνει ειδικοί φορολογικοί συντελεστές, άλλο καθεστώς φορολογίας,
πολύ καλύτερες οικονομικές συνθήκες, αν θέλετε, θα αποτελέσει και ένα σοβαρό κίνητρο, το οποίο δεν θα αποζημιώνει μόνο αυτούς που πλήγησαν και πλήττονται σήμερα από το κλείσιμο της γέφυρας, αλλά και αυτούς που πλήττονται από τις συνθήκες της απολιγνητοποίησης, όσο πάνε και γρήγορα. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα είμαστε εδώ να το βλέπουμε το θέμα καθημερινά, να μεταφέρουμε τις απόψεις σας και φυσικά σε ελπίσουμε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, να λυθεί το θέμα και να ανοίξει η γέφυρα. Βεβαίως, γιατί πρώτο μέλημα είναι να είμαστε ασφαλείς σε μια γέφυρα η οποία θα ξανααποδοθεί στην καθημερινή χρήση, για να μην ανατρέπεται έτσι βία και αν θέλετε και με έναν τρόπο πολύ άγριο η καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ δερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.